Μαζί μας ο κύριος Κώστας Συνολάκης, ακαδημαϊκός κύριος Συνολάκης. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά. Καλή εβδομάδα σας εύχομαι. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα και σε εσάς και στους ακροατές μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για άλλη μια φορά κύριε Συνολάκη, η επιμονή σας μετά την τραγωδία στο μάτι, στο να φτιάξουμε ένα σύστημα και η εμπέδωση αυτής της αντιλήψεως στην κυβέρνηση που ακολούθησε έχει αποτελέσματα πια διεθνώς αναγνωρισμένα, αλλά πέραν από την διεθνή αναγνώριση χαιρόμαστε πολύ που σώζονται ανθρώπινες ζωές και προλαμβάνεται το κακό. Είναι έτσι κύριε Πρωτοσάλτε, δηλαδή αυτό το οποίο είδαμε στο μάτι δεν έπρεπε ποτέ να ξαναγίνει. Σας θυμίζω ότι στο μάτι δεν υπήρχε εντολή εκένωσης και όχι μόνο αυτό, υπήρχαν κάτι πολύ εξεζητημένες αντιλήψεις ότι η εκένωση για μια μικρή σχετικά περιοχή σαν το μάτι θα έπαιρνε σχεδόν μία μέρα. Και αυτό ακούστηκε και από επίσημα χείλη. Δηλαδή ουσιαστικά επιβράβευε αυτές τις περίεργες απόψεις ότι οι εκενώσεις είναι σχεδόν άχρηστες γιατί παίρνουν πάρα πολλές, παίρνουν ώρες ολόκληρες, ημέρες ολόκληρες, άρα δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται. Είδαμε τώρα στη Ρόδο το καταπληκτικό, άλλοι λένε ότι εκενωθήκαν τουλάχιστον 20.000, άλλοι εκενωθήκαν περίπου 30.000, αλλά ακόμα και στο 20.000 να μείνουμε, είναι ένα τεράστιο νούμερο το οποίο εκενωθήκαν άνθρωποι το Σάββατο και θέλω να σας πω ότι έχουμε φτάσει στο σημείο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό που μπορούμε να εκενώνουμε όχι μόνο μικρά χωριά και γηγενείς περιοχές, δηλαδή περιοχές μόνο με Έλληνες, αλλά μεγάλες περιοχές όπου υπάρχουν επισκέπτες μας, τουρίστες, που όλη η διαδικασία είναι πολύ πιο πολύπλοκη από ότι το να εκενώνεις μια περιοχή που έχει γηγενείς κατοίκους. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν έχουμε θλιμμίσει θύματα και ελπίζω πάρα πολύ να συνεχίσουμε έτσι. Ναι. Στο μεταξύ όμως κύριε Συνολάκη, καθένας πολίτης από μια οπτική και εμούς συμπεριλαμβανομένου, έτσι δεν το συζητώ. Όταν αντιμετωπίζεται η πρόληψη, δηλαδή της ανθρώπινης ζωής, αυτό που είπαμε, αυτό που σχολιάσατε και εσείς προηγουμένως, δηλαδή όταν ησυχάζουμε από το ότι είμαστε όλοι αρτιμελείς, σώοι και υγιείς. Πάμε μετά στο επόμενο στάδιο της κριτικής μας. Άλλος για λόγους πολιτικούς, άλλος για λόγους ιδεολειπτικούς, άλλος για λόγους επαγγελματικής ενασχόλησης. Πρέπει να πούμε μια κουβέντα. Και η κουβέντα κυρίως έγκυται στο ότι κρατάει μέρες η προσπάθεια κατάσβεσης. Γιατί κρατάει μέρες αυτή η προσπάθεια κατάσβεσης, κύριε Συνολάκη, πού οφείλεται όλο αυτό, γιατί δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μια πυρκαγιά? Η απάντηση είναι διπλή. Η ένα είναι η άνεμη και η δεύτερη είναι η θερμοκρασία. Σας διαβεβαιώ, κύριε Πρωτοσάλτε, ότι αν δεν είχαμε τους ανέμους που είχαμε στη Ρόδο και στις άλλες περιοχές, η κατάσβεση θα ήταν πιο γρήγορη. Επίσης, δεν μας βοηθάει καθόλου η ακραία θερμοκρασία και μάλιστα το γεγονός ότι είχαμε αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες για πάρα πολλές μέρες. Θέλω να θυμίσω ότι ήδη διανύουμε σχεδόν την 7η, 8η, εκεί λένε 10η μέρα του καύσωνα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό που αναφέρατε πριν, καύσιμη ύλη, δηλαδή τα φύλλα στο χώμα, οι δεντροβελόνες, έχουν χάσει ακόμα και ελάχιστη υγρασία. Την έχουν χάσει. Είναι δηλαδή πιο εύκολο να πάρουν φωτιά, πιο εύκολο να διαδώσουν φωτιά. Οι θερμοκρασίες οι οποίες δημιουργούνται στην πυρκαγιά είναι μεγαλύτερες και φυσικά αυτό κάνει τη διαδικασία της πυρόσβεσης πάρα πολύ πιο δύσκολη. Αλλά αυτό με κατά τη γνώμη μου είναι δευτερεύον. Αν δεν είχαμε τους ισχυρούς ανέμους που έχουμε, η διαδικασία θα ήταν πιο σύντομη. Ναι. Πριν από λίγο, εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος έδωσε μια απάντηση ο άνθρωπος και είπε, προσέξτε τώρα, πώς ενοχλούν τα πάντα. Από συμπολίτες μας, βέβαια, οι οποίοι δεν έχουν και το θάρρος να τα πούν και με τη γνώμη τους, τα πασάρουν σε μένα. Λοιπόν, που αν δεν τα πω εγώ, θα μου γράψουν μήνυμα, ναι, αλλά τη δική μου ερώτηση μου την έκρυψες. Λες και έχω κανένα ζόρι να κρύβω ερωτήσεις και να βγάζω άλλες. Δεν γελάτε εσείς, αλλά σας βγάζω και εγώ τώρα, σας έχω για ψυχολόγο, σας βγάζω εγώ τα δικά μου τώρα προς εσάς. Λοιπόν,
Βρίσκει λοιπόν ο Κωνσταντίνος, που δεν θέλει το επώνυμό του να ακουστεί, ότι προκλητικό την αναφορά του εκπροσώπου του περιοριστικού σώματος, που εδώ πρέπει να σημειώσω το εξής. 40 χρόνια σε αυτό το επάγγελμα, καθιερώσαμε επιτέλους, και έχω βιωματικά το λέω, καθιερώσαμε επιτέλους την τελευταία δεκαετία εκπροσώπους των σωμάτων ασφαλείας. Πριν από 30 χρόνια δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Δεν έβγαινε κανείς δημοσίως να υπερασπιστεί ή μάλλον να ενημερώσει και να απαντά σε ερωτήσεις. Και ειδικότερα ο κύριος Αρτοπιός είναι και επαρκέστατος στο, και παίρνει και το, αναλαμβάνει και την ευθύνη να απαντήσει και σε οποιαδήποτε ερώτηση του υποβληθεί. Συμφωνώ μαζί σας. Ναι. Είπε λοιπόν ο άνθρωπος ότι είναι θετικό το ότι επλήγει μόνο το 10% των κλινών. Ότι σώσαμε τα υπόλοιπα. Τώρα, καλείται να απαντήσει από τον Κωνσταντίνο πόσο της 100 δάσους κάηκε. Μπορεί να αποτραπεί, κύριε Συνολάκη, σε μια τέτοια πυρκαγιά να μην έχουμε απώλεια ούτε ενός δέντρου, ούτε μισού κλαδίου που λέμε. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια καθαρά φιλοσοφική ερώτηση, η οποία προφανώς δεν έχει απάντηση. Για να την απαντήσει κανείς επιστημονικά, πρέπει να κάνει προσομοιώσεις. Δηλαδή, να αρχίσει και να βλέπει, να ξεκινάμε μια πυρκαγιά από αυτό το σημείο και να αρχίσουμε να βλέπουμε πόσα πυροσβεστικά μέσα θέλουμε, τι χρειάζεται για να τη σβήσουμε αμέσως. Αυτό που θέλω να θυμούνται οι ακροατές μας είναι το εξής. Αυτό το λένε οι πυροσβέστες. Η μια πυρκαγιά στο πρώτο λεπτό μπορεί να σβηστεί από ένα ποτήρι νερό. Στο δεύτερο λεπτό θέλει ένα κουβά. Στο τρίτο λεπτό θέλει ένα ολόκληρο πυροσβεστικό όχημα. Είναι βέβαια, ακούγεται υπερβολικό, αλλά θέλει να δώσει την εικόνα πόσο γρήγορα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση. Και θέλω να σας πω το εξής. Και την καλύτερη αντιμετώπιση να έχει. Όταν υπάρχουν τόσες αιστείες και τόσο μέτωπο, δεν είναι εύκολο να εντοπίσεις εκείνη τη στιγμή την οποία γίνεται την πυρκαγιά, ώστε εκείνη τη στιγμή ακριβώς να ξεκινήσει η πυρόση. Ναι. Η μισή ώρα που επισημαίνει ο ακροατής συντόπισης νόμη, για να θέλω να τα συμπεριλάβετε στην απάντησή σας. Ο ίδιος άνθρωπος μου λέει, μας είπε ο κύριος Αρτοπίος ότι το πρώτο πυροσβεστικό έφτασε σε μισή ώρα. Ήταν ήδη πολύ αργά, κύριε Συνολάκη, το ημίωρο. Ποια είναι η διεθνής πρακτική επεμβάσεως? Υπάρχουν άλλα κράτη που τα καταφέρνουν καλύτερα στο να είναι εκεί το πυροσβεστικό όχημα? Αυτό εξαρτάται και πάλι από πόσα πυροσβεστικά οχήματα και πόσες αιστείες πυρκαγιάς υπάρχουν. Δηλαδή, και τι προτεραιότητες έχει βάλει το κέντρο επιχειρήσεων. Αυτή τη στιγμή, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ερώτηση να γίνει, ώστε όταν αρχίσει, και είμαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θα γίνει, να σκεφτούν και να δουν τι έγινε καλά και τι δεν έγινε τόσο καλά. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια που πραγματικά η πολιτική προστασία και η πυροσβεστική πρέπει να τη δει. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να το πούμε αυτό το πράγμα, αν δεν υπάρχουν πάρα πολλές αιστείες. Δηλαδή είναι κάτι που είναι καθαρά στις προτεραιότητες που κάνει το κέντρο. Ναι. Ωραία. Άλλη ερώτηση. Γιατί η περσινή χρονιά πήγε καλύτερα και η φετινή πάει χειρότερα, και γιατί το 2021 πήγε ακόμη πιο χειρότερα σε σχέση με την Βαρυμπόμπη και την Εύβοια? Τι είναι αυτά που κάνει μια χρονιά καλύτερη σε σχέση με μια άλλη χρονιά, κύριε Συνολάκη? Κοιτάξτε, στατιστικά δεν έχουμε ένα αρκετά μεγάλη, αυτό που λέμε μια χρονοσειρά. Δηλαδή να το δούμε αυτό σε βάθος χρόνου. Θα μπορούσα να απαντήσω την ερώτησή σας πολύ πιο επιστημονικά και σωστά, αν μου την κάνατε σε περίπου 10 χρόνια. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται η διαφορά χρόνο με το χρόνο. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες, όπως σας είπα πριν, και με τον άνεμο. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σε μερικές περιοχές, όταν ξεκυρίσουν, γιατί είναι πολύ πιο μεγάλες. Η Βόρεια Εύβοια που κάκει είναι μια περιοχή πολύ πιο μεγάλη από τη Ρόδο. Μια πυρκαγιά δηλαδή έχει πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο έδαφος και κάψιμη ύλη μπροστά της για να διαδοθεί. Αυτό κανείς πρέπει φυσικά να το ξέρει, να το σχεδιάσει από την αρχή, αλλά εκείνη τη στιγμή όταν γίνεται το κέντρο επιχειρήσεων πρέπει να βάλει προτεραιότητες για όλη την Ελλάδα που γίνεται πυρκαγιές. Αυτή τη στιγμή έχουμε πυρκαγιές από την Κέρκυρα έως τη Ρόδο. Το πώς θα εξαπλωθεί μια πυρκαγιά προφανώς εξαρτάται από το τι πυροσβεστικά μέσα υπάρχουν. Και αυτό που βλέπετε, τη διαφορά χρόνο με το χρόνο, σε ένα βαθμό έχει να κάνει
και πάλι με τις προτεραιότητες που μπαίνουν ανά πάσα στιγμή και το πόσα πυροσβεστικά μέσα είναι διαθέσιμα. Μακάρι να έχουμε πολύ περισσότερα πυροσβεστικά μέσα. Κάθε χρονιά θα ήταν, ελπίζουμε, να είχαμε λιγότερες πυρκαγιές από την προηγούμενη. Από την άλλη πλευρά, να μην ξεχνάμε ότι έχουμε μπει ένα κύκλο που κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, είναι θερμότερο από το προηγούμενο. Τα τελευταία 9 για τον Ιούλιο δεν έχει τελειώσει ακόμα, οπότε δεν ξέρουμε ποια είναι η μέση θερμοκρασία του Ιουλίου. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι τα τελευταία 9 χρόνια η μέση θερμοκρασία σε όλη τον Ισοπαίδιο ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη. Δηλαδή, από 9 χρόνια κατακράψαμε ρεκόρ. Στα 8 χρόνια είχαμε καινούργιο ρεκόρ. Στα 7 χρόνια, πριν από 7 χρόνια, καινούργιο ρεκόρ. Στα 6 χρόνια, καινούργιο ρεκόρ. Φέτος, καινούργιο ρεκόρ. Δηλαδή, κάθε χρόνο αυξάνεται τη θερμοκρασία. Μάλιστα. Και εδώ συμβαίνει το εξής. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να σας να συνεχίσουμε μετά τις και μισή, σας παρακαλώ, μετά τις ειδήσεις τίτλους. Πρέπει να κάνω διάλειμμα, κύριε Σινωράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κλείνετε, σας καλούμε εκ νέου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελάτε, κύριε καθηγητά, καλημέρα σας ξανά. Καλημέρα σας και πάλι. Κοιτάξτε, αυτό που λέγαμε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μου κάνετε αυτή την ερώτηση. Γιατί μεταβάλλετε, γιατί έχουμε την πρώτη, το 21 είχαμε μεγαλύτερες χαμένες εκτάσεις, το 22 λιγότερες. Είχαμε και μεγαλύτερα συμβάντα, δηλαδή πέρσι το 22 το μόνο σοβαρό συμβάν, είχαμε πολλές πυρκαγιές αναντίρρητα, αλλά το μόνο σοβαρό συμβάν που μας έβαλε σε μεγάλο κίνδυνο ήταν αυτό, η φωτιά στον Τράφη, στην Πεντέλη. Πολύ ναι. Πρόπερσι όμως είχαμε την τεράστια καταστροφή από τη Βαρυμπόμπη μέχρι την Βόρεια Εύβοια. Δεν θέλω να πω σχηματικά, το λέω, σε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά. Φέτος έχουμε μεγάλες πυρκαγιές. Ξανά, τι συμβαίνει από χρονιά σε χρονιά? Κοιτάξτε, όπως σας είπα, το ένα κομμάτι είναι ότι όταν ξεκινήσει μια πυρκαγιά σε μια πολύ μεγάλη περιοχή, όπως είναι η Βόρεια Εύβοια, υπάρχει πάρα πολύ καύσιμο, οπότε θα καεί μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως είπα, το νούμερο ένα είναι ο αέρας. Από άλλοι παράγοντες όμως είναι ποια είναι η τελευταία φορά που έχει καεί ένα δάσος. Αυτά από πριν δεν είναι εύκολο να τα προσωμιώσει κανείς για όλη την Ελλάδα. Αλλά ένα πράγμα θέλω να συγκρατήσουμε εδώ πέρα. Βλέπετε ότι σαν επιστήμονες μιλάμε για την ότι πολλές φορές τα αποτελέσματα της εξέρμανσης του πλανήτη, έστω και αυτές τις μικρές διαφορές θερμοκρασίας που έχουμε χρόνο με τον χρόνο. Όπως σας είπα, τελευταίες, κοιτάξουμε τον Ιούνιο και τα τελευταία 9 χρόνια, πριν από 9 χρόνια είχαμε ρεκόρ και έχουμε πάλι ρεκόρ. Κάθε χρόνο είναι θερμότερες των άλλων. Υπάρχουν διαδικασίες, φυσικές διαδικασίες, τις οποίες δεν μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια να προβλέψουμε. Μπορείτε να μου πείτε, να με ρωτήσετε τι θα γίνει του χρόνου. Δεν μπορώ να σας δώσω μια συγκεκριμένη επιστημονική απάντηση. Αυτό που γνωρίζω όμως είναι ότι του χρόνου θα είναι μια πιο ζεστή χρονιά από το φέτος. Μπορεί να φτάσουμε η παγκόσμια θερμοκρασία να αυξηθεί ακόμα και 1,5 βαθμό σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Αυτό τον καιρό είμαστε στο σύν 1,2. Γιατί θα υπάρξει αυτή η διαφορά θερμοκρασίας? Γιατί έχουμε ένα μετεωρολογικό φαινόμενο στον Ειρηνικό που λέγεται El Niño, το οποίο γνωρίζουμε ότι δημιουργεί μια υπερθέρμανση. Οπότε ξέρουμε τουλάχιστον ότι η επόμενη χρονιά θα είναι πιο ζεστή. Τώρα, τι θα κάνουμε, τι πυρκαγιές θα υπάρξουν, αυτό εξαρτάται από πού θα ξεκινήσω. Και εδώ θέλω να σας πω, κύριε Πορτισάντε, να το βάλω και αυτό στη δημόσια συζήτηση. Ναι. Φυσικά, ένας λόγος που υπάρχει, που έχουμε πυρκαγιές, είναι η αμέλεια, η ανθρώπινη αμέλεια. Υπάρχει άλλος ένας λόγος, είναι οι εγκληματικές πράξεις. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να εκμεταλλευτούν την πυρκαγιά. Ένα άλλο κομμάτι που δεν έχει μπει ακόμα στη δημόσια συζήτηση είναι τι γίνεται με τα καλώδια και τις υψηλής τάσης. Αυτό το οποίο είδαμε στην Καλιφόρνια το 2018 είναι ότι η τεράστια εταιρεία ή αντίστοιχη της Καλιφόρνιας σχεδόν έκανε πίεση χρεοκοπία, γιατί αποδείχθηκε ότι μια μεγάλη πυρκαγιά στη Βόρεια Καλιφόρνια, στην πόλη Paradise, ξεκίνησε και προκλήθηκε και τεράστιες ζημιές. Η πυρκαγιά έκαιγε για πάρα πολλές. Ξεκίνησε από μια ιδιωτική ΔΕΗ, να το θέσω έτσι, κύριε Συνεργάκη. Όχι, ήταν η δημόσια. Ήταν η δημόσια. Ήταν δημόσια. Κοιτάξτε, αυτό που γίνεται. Η οποία χρεοκόπησε όμως, αν δεν κάνω λάθος.
χρεοκόπησε μετά γιατί έπρεπε να πληρώσει. Να πληρώσει αποζημιώσεις, μάλιστα. Εδώ δεν τίθεται καν θέμα αποζημιώσεων στον τόπο μας, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ναι. Αλλά κοιτάξτε, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε με τα καλώδια εξελιστάσεις. Γιατί αυτό που γίνεται όταν υπάρχει για τους μετασχηματιστές, όταν υπάρχει ψηλό, πάρα πολύ δυνατός αέρας, είναι δυνατόν και αυτό δεν φταίει η ΔΕΗ, δεν φταίει κανένας. Αυτές είναι οι συνθήκες. Αλλά πρέπει αυτό να το εξετάσουμε. Ναι, αλλά όταν χιονίζει, πέφτει βάρος πάνω στο καλώδιο, ακουμπάει πάνω στα δέντρα, κόβεται το ρεύμα. Ναι. Όταν έχουμε 50 βαθμούς, έχουμε το ανάποδο. Θέλω να πω δηλαδή, και αυτό ακόμη να συζητήσουμε για την υπογειοποίηση των καλωδίων. Ακριβώς. Αυτό το είπατε πάρα πολύ, πάρα πολύ σωστά. Δηλαδή, σε περιοχές υψηλού κινδύνου, δηλαδή, αν δείτε στα περισσότερα πλάνα που βλέπετε, που είναι η πυρκαγιά, σε τι σημεία περνάει, θα δείτε ότι από πάνω υπάρχουν και καλώδια υψηλής τάσης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι αν δεν υπάρξει κάποια στιγμή, και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, γιατί η μεγάλη, ένα μεγάλο κομμάτι πηγαίνοντας προς τα μπροστά και βλέποντας ότι νομίζω ότι σαν κοινωνία θα καταφέρουμε να περιορίσουμε την εγκληματική αμέλεια των συνανθρώπων μας, που καταφέρουμε, αν δεν το έχουμε περιορίσει, τους εγκληματίες που το κάνουν αυτό για οικοδομητοποίηση. Αλλά αν και αυτό το κομμάτι δεν μπορέσουμε σε βάθος χρόνου να το αντιμετωπίσουμε, πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε τέτοιες πυρκαγιές στο απότερο μέλλον. Δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε όμως ακόμη αν είναι, αν είναι η αυτανάφλεξη ή ο ανθρώπινος παράγοντας. Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Γι' αυτό και πρέπει σε όλα αυτούς τους, σε οποιαδήποτε καταστροφή. Θέλω να σας πω το αντίστοιχο πράγμα με την πρόβληση. Θυμάστε πολύ καλά τι κάναμε σαν κοινωνία με το COVID. Δεν ήταν μονάχα μία γραμμή άμυνας. Δεν περιορίσαμε μονάχα περιπίν τις δημόσιες συγκεντρώσεις. Δεν περιορίσαμε μονάχα το να γυρίζουμε, το να περπατάμε στους δρόμους, στον συγκεκριμένο χώρο, τι θα γινόταν στα μαγαζιά. Είχαμε διάφορες γραμμές άμυνας. Μία από αυτές ήταν τα εμβόλια, το άλλο ήταν οι μάσκες. Όλα αυτά μαζί βοηθήσανε ώστε να περιορίσουμε πάρα πάρα πολύ την πανδημία. Δεν μπορεί να πει κανείς ποιο ήταν το μεγαλύτερο κομμάτι το οποίο λειτουργήσε. Ήταν οι μάσκες σίγουρα. Ήταν το γεγονός ότι δεν είχαμε δημόσιες συγκεντρώσεις με ανθρώπους που να συνοστίζονται ο ένας δίπλα στον άλλον. Σίγουρα. Βοήθησε φυσικά ότι είχαμε τα εμβόλια. Πάρα πολύ. Βοήθησε ότι είχαμε την καραντίνα που είχαμε στους ανθρώπους που ερχόντουσαν από ταξίδια ή που μπαίνανε σε άλλες περιοχές. Βοήθησε. Βλέπετε ότι κάθε ένα από αυτά είναι ένα στρώμα, είναι σαν μια ασπίδα προστασίας και όλα μαζί βοήθησαν έτσι ώστε να περιορίσουμε και ουσιαστικά να φέρουμε την πανδημία, στο οποίο να είναι μια χρόνια κατάσταση που πλέον κανένας δεν έχει την ισχύα που είχε πριν από 3 χρόνια τέτοια εποχή. Κάπως έτσι πρέπει να σκεφτούμε και τις πυρκαγιές. Δηλαδή, να μπούμε σε ένα κύκλο και να σκεφτόμαστε μπροστά και να αρχίσουμε σιγά σιγά να περιορίζουμε τον ένα, την μία αιτία, την άλλη αιτία, την άλλη αιτία, και έτσι είναι ο μόνος τρόπος ώστε σε 10 χρόνια να μην έχουμε αυτή την ίδια συζήτηση και σε 10 χρόνια να μην με ρωτάτε πάλι, κύριε Σινολάκη, γιατί τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο έχουμε μεγαλύτερες πυρκαγιές, γιατί η πυρκαγιά του 2026 ήταν μεγαλύτερη από την πυρκαγιά το 2023 και γιατί το 2030 έχουμε μια μεγαπυρκαγιά η οποία καίει την μισή Ελλάδα. Έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Καλημέρα σας, χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.